ο οποίος πραγματικά μας έχει βάλει τα γυαλιά. Κοιτάξτε τη συνοδό του σε θεατρική παράσταση. Εγώ μόλις το είδα το έχασα. Πραγματικά ρισκέ. Εντάξει. Στέλιο, θα χειροκροτήσεις μαζί μου. Γιατί... Έτσι. Εγώ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι βλέπω. Στάθης Ψάλτης, Φώτης Μεταξόπουλος, μας έχουν βάλει τα γυαλιά. Μπουτσάς. Μπουτσάς. Τελικά αυτή η γενιά πραγματικά έχει αυτούς που ήταν πιο μπερμπάντιδες από όλους. Γιατί πρέπει να είσαι διάσημος για να βγάζεις κόμμα. Παιδί μου, τι γενιά έχεις δει. Συγγνώμη, ποια γενιά δηλαδή. Έχεις δει αυτούς από την Φίνο Φιλμ. Όλοι έχουν πιτσιρίκες. Που να δεις αυτό είναι και μικρότεροι. Που να δεις ο Γκαρέζο σε στην ηλικία τι θα γίνει. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι υπερβολικά προκλητικό αυτό. Συγγνώμη, για να πάω είναι προκλητικό. Μην το πει ο άνθρωπο. Έχει και μια ηλικία και μπορεί να μείνει. Με αυτό το. Σας έχει βάλει τα γυαλιά και ζηλεύετε. Αυτό που βλέπω είναι. Πα σε θεατρική παράσταση. Δεν θα πω ότι είναι προκλητικό, θα πω ότι είναι δεύτερο. Όπω θε, εκεί πέρα. Γιατί μιλά τώρα για το ντύσιμο. Ναι, είναι δεύτερο. Δεν πα τώρα. Έχετε δίκιο για το ντύσιμο. Απλά ο Δημήτρης δεν είναι αυτό το οποίο προσέχει. Προσέχει αυτό που λείπει από το ντύσιμο. Όχι αυτό που έχει το ντύσιμο. Εντάξει, αλλά έχετε είναι πάρα πολύ δίκιο. Όχι, αν πήγαινε να μας αρέσει η Τζενάρα, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, είπαμε να κάνω και εγώ τώρα μια φορά. Θα έχουν πάρει παραμάζωμα, αλλά αυτές με βαράνε κάθε φορά. Καλά που ήρθε η πολίτη που είναι δικιά μου. Μπράβο. Με σε σώζει. Και η οποία είναι και λίγο άντρας δηλαδή και συμφωνεί. Και θα συγχωρήσει, δηλαδή. Κατάλαβε τι είπα, έτσι. Όχι, ότι σε άντρας έχει τα πάντα. Συμφωνώ με τα κορίτσια. Ότι με τέτοια εμφάνιση, ρε κοριτσάκι μου, πήγαινε στα μπουζούκια. Αυτό. Πήγαινε να κάνεις κάτι άλλο. Πήγαινε να το δείξεις κάπου αλλού. Τώρα μας κάνεις πλάκα, πας θέατρο και το έχεις μέχρι εδώ απάνω και έχεις έξω το εργαλείο. Δεν το. Ναι. Τώρα δεν μιλάει. Μίτσο. Μίτσο. Εγώ θα αισθανόμουν να ξεφτύλα να πάω με μια γκόμενα στο θέατρο και να ντυθεί έτσι. Πάντως δεν είναι ζαρτιέρα, είναι το σχέδιο που είναι το δερμάτινο που κολλάει με το καλτσόν. Δηλαδή είναι τύπου ζαρτιέρα. Είναι αυτή η ωραία βαλκανική μόδα που βλέπουμε στην ελληνική μόδα. Και το πίσω όμως από κάτω. Βαλκανική μόδα, μ' άρεσε. Μπράβο, Χριστίνα. Αυτή είναι η προσθήκη της Χριστίνας. Βαλκανική μόδα που βλέπεις στην ελληνική σόουμπι σορδών. Βαλκανική μόδα. Εγώ διάβαζα κάπου ότι στην τηλεόραση, δηλαδή ας πούμε εμείς, είναι κακοντυμένοι όλοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, το διάβαζα και κάτι. Δηλαδή είναι ένα γυφτομπαρό πράγμα από το οποίο κυκλοφοράει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι. Και χάλια μαλλιά, βούρδουλες και τέτοια. Βούρδουλες. Καλά που έχουμε τη Γεωργία. Είχαμε τη Ρούλα προχθές που είχε το ωραίο χτενισμένο μαλλί και λέγαμε για τα μαλλιά. Να. Λοιπόν, εγώ είχα όμως μια φωτογραφία.